Το πιο σημαντικό, 13 του μήνα, ειρηνική διαδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνος για τα δικαιώματά μας. Για τα δικαιώματα των συνταξιούχων βορειοπηρωτών. Χρήστος Μάστορας πριν από λίγες μέρες με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάφερε να κινητοποιήσει τους βορειοϋπηρώτες να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαθμόνος διαμαρτυρώμενοι για το συνταξιοδοτικό και τα επιδόματα. Δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε. Για μένα δεν είναι οικονομικό το ζήτημα των συνταξιούχων, των βορειοϋπηρωτών, συνταξιούχων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλη τους τη ζωή αντιμετωπίζουν κοινωνικές διακρίσεις και πάνω απ' όλα αντιμετωπίζουν τη στέρηση για ακόμα μια φορά της εθνικής τους υπερηφάνειας. 300 πολίτες έδωσαν το παρόν. Ωστόσο, ο frontman του συγκροτήματος Μέλισσες δεν κατάφερε να παρευρεθεί και να διαδηλώσει μαζί τους. Είμαστε πολύ περήφανοι σαν βορειοϋπηρώτες για τον Χρήστο τον Μάστορα. Αυτός ο καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, βορειοϋπηρώτης καλλιτέχνης, όταν επεμβαίνει για το βορειοϋπηρωτικό, να είστε σίγουροι ότι επεμβαίνει μόνο όταν νιώθει αδικία για τους βορειοϋπηρώτες. Οπότε, ο Χρήστος Μάστορας είναι ένας, σε εισαγωγικά, ηγέτης νέος των βορειοϋπηρωτών. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτή επιτέλους η αγκαλιά της αποδοχής από το ελληνικό κράτος, αυτή είναι που τους λείπει. Ο Χρήστος Μάστορας, που έχει δηλώσει πως κατάγεται από τη Βόρειο Ήπειρο, έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τις μειωμένες συντάξεις που λαμβάνουν οι βορειοϋπηρώτες σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ενώ η κυβέρνηση πριν τις εκλογές είχε δεσμευθεί πως το θέμα του συνταξιοδοτικού θα διορθωθεί. Μου στέλνει σήμερα ο πατέρας μου ένα γεγονός που τα μίντια έκαναν παβά, λέγοντάς μου τη φράση «Τελικά δεν μας θεωρούν Έλληνες γέ μου». Πρόκειται για κάτι που ο Πρωθυπουργός, που τόσοι βορειοϋπηρώτες στηρίξαμε, επέλεξε να μην τηρήσει. Την αδικία με τις συντάξεις των βορειοϋπηρωτών. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις με την ανάρτησή του. Ο κόσμος το απόγευμα της Πέμπτης έδωσε το παρόν στην πορεία διαμαρτυρίας, αφού ο Χρήστος Μάστορας με ένα βιντεάκι υπενθύμησε το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Πιο σημαντικό, 13 του μήνα, ειρηνική διαδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνος για τα δικαιώματά μας. Για τα δικαιώματα των συνταξιούχων βορειοϋπηρωτών.